ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη. Την Παρασκευή έρχεται στην Αθήνα η αγάπη μας, η γενναιόδορη, η φιλέσπλαχνη Άγγελα Δωροθέα Μέρκελ, προκειμένου να ενισχύσει και με την παρουσία της τον αγαπημένο της Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και τη δικοματική κυβέρνηση. Είναι γνωστές άλλωστε οι φιλικές σχέσεις τους, όπως είναι γνωστό και το μεγάλο καυτό ενδιαφέρον των Γερμανών και της καγκελαρίας τους για την Ελλάδα και τον πληθυσμό της, τους Έλληνες πολίτες. Κυρίες και κύριοι, ήδη πρέπει πολλοί από εσάς να έχετε ξεχυθεί στους δρόμους με ουρανομίκηση αχές, αφού η χώρα μας βγήκε στις αγορές. Ναι, ας είναι καλά η JB Morgan, ας είναι καλά η Merrill Lynch, ας είναι καλά η Goldman Sachs και η Deutsche Bank. Πάντα όταν ακούτε Deutsche Bank θα σηκώνεστε κατευθείαν όρθιοι. Ας είναι καλά, θα πάμε για δύο δισάκια με ένα επιτόκιο, κυρίες και κύριοι, που σκίζει. Βάζει γκολ στο γάμα κατευθείαν. 4,8 μου λένε. Λίγο κάτω από 5. Για να μην ακούγεται το 5. Όπως λέμε, καρπούζι με 1,50 το κιλό. Ή το βάζουμε και 99. Καταλάβατε, όπως λέμε, το πεπόνι που το βλέπεις στην ταμπέλα που είναι παρά μια δεκάρα αλλάζει. Αλλάζει ευρώ. Καταλάβατε. Έρχεται την Παρασκευή το κορίτσι, βγαίνουμε και στις αγορές και η κυβέρνηση θέλει να θάψει το θέμα του κυρίου Μπαλτάκου. Ταυτόχρονα όμως, κάποιοι νεοσί της Νέας Δημοκρατίας από πλευράς πολιτικού επίπεδου αλλά και ετών στον κεντροδεξιό χώρο, τον οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, βγαίνουν στα διάφορα κανάλια και μέμφονται τον κύριο Μπαλτάκο λέγοντας ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Μαξίμου. Εγώ ένα θα πω. Πρέπει να προσέχουν, διότι διασύροντας τον κύριο Μπαλτάκο ή κατηγορώντας συνεχώς τον κύριο Μπαλτάκο ως προδότη ή λέγοντας ότι πρόδωσε τον Αντώνη Σαμαρά, μπορεί αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, ξέρετε, από διέστηση το λέω επειδή μιλάω με τα φαντάσματα και με τα πνεύματα του βουνού, κάποια στιγμή αυτό μπορεί να διαραγεί και να βγουν πράγματα στον αέρα τα οποία να είναι ένα μπούμεραγκ σε όλους αυτούς και φυσικά και στον κύριο Σαμαρά, αλλά σε όλους αυτούς που βγαίνουν. Τους άκουγα σήμερα το πρωί, πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Σαμαρά. Ο πλέον έμπιστος δηλαδή του Σαμαρά. Το νούμερο 2 που βιντεοσκόπησε ο κύριος Κασιδιάρης. Και πέραν αυτού, έτσι, μήπως τυχόν, προσέξτε, γιατί η κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, εισαγγελέα σεβαστή του Αρείου Πάγου, λέει ότι όποιος ασχοληθεί μεταδώσει, επαναμεταδώσει, αναπαράγει, πάει με τον 157-10 χρόνια κάθριξη. Αν όμως αυτά τα βγάλουν εκείθεν των συνόρων και δεν είναι μόνο του Μπαλτάκου, αλλά είναι και υπουργών, και όλα αυτά συνθέτουν έγκλημα κατά του πολιτεύματος, του συντάγματος, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ή έχουμε άλλα CD-DVD τα οποία αναφέρονται σε ξεπουλήματα γενικότερα, και όταν λέω ξεπουλήματα εννοώ περί εθνικής κυριαρχίας, εθνικής ανεξαρτησίας κτλ.
Φεύγω όμως από αυτό. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, γιατί όπως και να το κάνουμε, το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και όλους τους χώρους γενικότερα, το χώρο της Νέας Δημοκρατίας τον ξέρω περίπου 40 χρόνια. Ήμουνα και ταχυδρόμος στο ημνήσιο του Κωνσταντίνου Καραμανλή και τα λοιπά. Τους ξέρω δηλαδή, τους ξέρω τους ανθρώπους. Λοιπόν, εκεί πέρα επικοινώνησα με τον κύριο Μπαλτάκο, ο οποίος μου μίλησε με στίχους του Σεφέρη. Και μου είπε, αν τραγουδήσω θα φωνάξω. Και αν φωνάξω, οι αγάπανθοι προστάζουν σιωπή. Λέω και εγώ κάτσα, διότι αυτό ήταν, ξέρετε, δεν ήταν με τον κώδικα τον Ναβάχο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί στους ασυρμάτους κώδικα Ναβάχο, ήταν κώδικα Σεφέρη. Και κάτσα να τον αναλύσω. Και εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι αν φωνάξει, αν τραγουδήσει θα φωνάξει. Και αν φωνάξει, οι αγάπανθοι προστάζουν σιωπή. Τι να σας πω τώρα δηλαδή, γι' αυτό λέω εγώ σε όλους αυτούς που είναι στα κανάλια. Λίγο προσοχή. Ξέρω τι λέω εγώ. Για να το δείτε, το έχει το crashonline.gr που μεταδίδει από το πρωί ροή αποκλειστικών πληροφοριών και όχι μόνο για αυτή την ιστορία. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε αν θέλετε, κυρία Ζαρακέλη. Αν αρχίσω να τραγουδώ θα φωνάξω. Και αν φωνάξω, οι αγάπανθοι προστάζουν σιωπή. Αυτούς τους στίχους από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, ο Στράτης ο Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους, επικαλέστηκε ο Τάκης Μπαλτάκος προκειμένου να αποφύγει να απαντήσει σε ερώτηση του Γιώργου Τράγκα σχετικά με την περίφημη υπόθεση. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του crashonline.gr, σε επικοινωνία που είχε ο γνωστός δημοσιογράφος με τον κύριο Μπαλτάκο, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης απάντησε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει, σεβόμενος τη μεγάλη και πολύχρονη φιλία του με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Χαρακτηριστικά ανέφερε τα εξής. Θα πρέπει να μου δώσει άδεια το Μαξί μου για να δώσω μια συνέντευξη και να πω οτιδήποτε. Ήμουν, είμαι και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Στο μεταξύ, ο κύριος Μπαλτάκος στην κατάθεσή του στην εισαγγελέα Καλλιόπη Ταγιάντα, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες, ανέφερε πως γνώριζε ότι τον βιντεοσκοπούσαν, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι τυφλή απέναντι σε ένα κόμμα του 7%. Επίσης, παραδέχθηκε ότι υπήρξε διαφωνία στην κυβέρνηση για τον χειρισμό της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, αλλά πρόσθεσε ότι όταν βγήκαν τα στοιχεία δεν ξαναμίλησε. Η πολιτική διαφωνία του στην αρχή ήταν πως σε μια χώρα που ελευθερώθηκε και από κλέφτες και αρματολούς δεν κάνεις ήρωες με χειροπέδες. Αίσθηση πάντως προκάλεσαν και τα όσα ανέφερε ο Τάκης Μπαλτάκος για το βίο επεισόδιο του γιου του με βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος μέσα στη Βουλή. Ο γιος μου είναι κομάντο των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι παιδάκι της φραπεδιάς που κάθεται το βράδυ σπίτι του και βλέπει τουρκικά. Είδε ότι κάποιοι θίξανε τον πατέρα του και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Στο μεταξύ, αναβάλλεται για μετά το Πάσχα η πρώιμη ηρεσία συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Μπαλτάκου. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Αλέξη Τσίπρα να χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό κοινοβουλευτικό λιποτάκτη. Όταν δίθεν μεθαύριο, διότι μπορεί ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορεί, λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι έχει ταξίδι στο εξωτερικό. Πράγματι, έχω ταξίδι στο εξωτερικό. Δηλώνω όμως δημοσίως ότι αν είναι να μας κάνει την τιμή και να κοπιάσει επιτέλους τη Βουλή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να δώσει εξηγήσεις ο κ. Σαμαράς, θα ακυρώσω κάθε ταξίδι. Προτιμένου να έρθει και να δώσει εξηγήσεις στο ελληνικό λαό για την ακροδεξιά σέκτα του Μαξίμου που μας κυβερνά. Την αναβολή της συζήτησης ανακοίνωσε την Τετάρτη επισήμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου. Ως αιτία της αναβολής επικαλέστηκε υποχρεώσεις της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, από σήμερα εκτάκτως στα περίπτερα κυκλοφορεί το ΚΡΑΣ. Το ΚΡΑΣ. Μέσα σε αυτό ελπίζω να το έχουν διαβάσει το πρωί η έννοικη του Μαξίμου, αλλά όχι μόνον, και η έννοικη της Κουμουνδούρου και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ διδακτικό, δεν είναι μόνο αποκαλυπτικό. Έτσι θα διαβάσετε δημοσιεύματα για το πώς ανετράπει ο Καραμανλής σιγά σιγά μετά τις υποκλοπές της Βόταφων, όλο πώς εστήθηκε από τους Αμερικανούς η όλη ιστορία, μην κρυβόμαστε πλέον. Οι Αμερικανοί κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Οι Ρώσοι κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Οι Γερμανοί κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Τώρα εμείς τι κοιτάμε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε.
έτσι εν μέσω ας πούμε πανηγυρισμών και ιαχών ότι βγήκαμε στις αγορές, θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά κοιτάμε τα συμφέροντά μας. Θέλω ακόμη να σας πω ότι μεταξύ άλλων και πολλών θεμάτων, στο κράς που κυκλοφορεί σήμερα θα διαβάσετε πόσο ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε επιτέλους τη δημόσια τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας τα γυρίσματα που κάνει τον τελευταίο καιρό ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Μιλιός. Για την ιστορία πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει: σας ενημερώνουμε ότι το βίντεο με τα αποσπάσματα της ομιλίας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα, 8 Τετάρτου του 2014, που αναφέρεται στην έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, μπορείτε να το ζητήσετε και να το αναζητήσετε από τη δημόσια τηλεόραση. Μάλιστα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι η δημόσια τηλεόραση όταν έδιωξε 2000, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το μόρφωμα του Σαμαρά. Τώρα πώς βγάζει ανακοινώσεις ότι αναζητήστε την ομιλία στη δημόσια τηλεόραση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και πολλά άλλα τα οποία θα διαβάσετε. Να πάμε όμως στο ποτάμι που ανησυχεί πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ποτάμι σας έχω πει, όπως λέει και ο Λαζόπουλος, πρέπει να ξέρουμε από πού πηγάζει και πού εκβάλλει. Πηγάζει από τη Νέα Δημοκρατία ή από το Πασόκ, αν θέλετε καλύτερα, και εκβάλλει, όπως λέει ο Λαζόπουλος, έτσι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, παρακολουθώντας κάποια αποσπάσματα του κυρίου Θεοδωράκη, είδα ότι δεν έχει πολιτικές θέσεις. Απλώς λέει ότι πρόκειται, αυτό εννοεί, να συνεργαστεί με έναν από τους δύο. Με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Πασόκ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με έναν από τους τρεις. Επίσης, είδα, παρακολούθησε έναν εκπρόσωπο του ποταμού στην εκπομπή του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα της Χρυσής Αυγής και του κυρίου Μπαλντάκου. Και είπε ότι αυτός είναι ένας συνεφίλ και ότι αυτά τα βλέπει σαν παιχνίδια κατασκόπων. Για παρακολουθήστε τον. Ο κύριος Μαυρωτάς, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, στέλεχος από τα πρώτα που ανακοίνωσε ο κύριος Θοδωράκης, έτσι, και για τον οποίο δίνουν ποσοστά τα οποία δεν ξέρω δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω λαοθάλασσα, αλλά για να τα δίνει το Μέγκα. Για να τα δίνει το Μέγκα, να τα δίνουν κάποιοι. Θα έχουν το λόγο τους, φαίνεται. Κύριε Γιώργο μου, καλησπέρα. Θα έχουν το λόγο τους. Για να το δούμε. Για να δούμε. Θα είμαι ο πιο σύντομος από όλους. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα στεναχωριέμαι που η Χρυσή Αυγή θέτει την πολιτική ατζέντα έτσι αυτή τη στιγμή. Σήμερα, βέβαια, η δουλειά του δημοσιογράφου, εντάξει, είναι να ερευνήσει τα θέματα αυτά. Για μας είναι κάτι τελείως ξένο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι δεν έχω να συμβάλλω έτσι όσο οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι σε αυτήν τη συζήτηση κάτι παραπάνω, έχουν υποθεί τα περισσότερα. Το μόνο που βλέπω να υπάρχει σαν σχέση του ποταμιού έτσι με τη Χρυσή Αυγή που είναι και το αντικείμενο της συζήτησης είναι ότι νομίζω ότι όλοι στο τραπέζι θα πρέπει να είναι ευτυχισμένοι που το ποτάμι τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις δείχνει να έχει εκτοπίσει την Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, εκτός από έναν, όλοι στο τραπέζι. Ναι, τώρα αυτό ήταν έτσι ένα σχόλιο που φαντάζομαι εγώ δεν ανέμενα από ένα τόσο νέο κόμμα και από έναν τόσο νέο υποψήφιο τόσο κομματικό πατριωτισμό. Δηλαδή περίμενα να κάνετε ένα σχόλιο για την ουσία της υπόθεσης. Δε, αυτά τα πράγματα είναι ξένα για μας. Τι σχόλιο να κάνουμε. Τι εννοείται είναι ξένα. Γιατί το βγάζετε Ελβετία και το λέτε ποτάμι. Δεν βλέπω. Εδώ είναι το νεραζιστικό φαινόμενο, ένα επικίνδυνο φαινόμενο το οποίο χρήζει ιδεολογικής και πολιτικής απομόνωσης. Αυτό γι' αυτό δεν έχετε άποψη. Να το συζητήσουμε. Μα δεν μιλήσατε γι' αυτό. Μιλήσατε για τον Μπαλντάκο τόσο αν έχει νόημα και βιντεοσκοπήσει ο κύριος Κασιδιάρης τον κύριο Μπαλντάκο και όλα αυτά, γιατί γι' αυτό συζητάμε τόση ώρα. Και πώς αυτό έχει αλλάξει την πολιτική ατζέντα στη χώρα μας, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε εμείς σε αυτή τη συζήτηση. Για το ζήτημα δημοκρατίας. Έχουμε μπροστά μας ένα πελώριο ζήτημα δημοκρατίας, λειτουργίας των θεσμών. Να δούμε αν είναι έτσι, θα πάμε να το εξακριβώσουμε. Αυτό εσάς δεν σας απασχολεί. Πώς δεν μας απασχολεί. Και δεν λέτε. Αυτό νομίζω ερωτήθηκατε. Αυτό είναι ερωτήθηκατε. Του ενδιαφέρει το τρίτο κόμμα. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι επειδή είμαι συνεφίλ και μ' αρέσουν έτσι οι ταινίες, βλέπω αρκετό σινεμά, η όλη υπόθεση τώρα μου θυμίζει του Μπαλτάκου με τον Κασιδιάρη, τη βιντεοσκόπηση και τη σχέση με τον Σαμαρά, γιατί αυτό συζητιέται. Δεν συζητιέται καθόλου το αντιρατσιστικό και όλα αυτά τα θέματα, το νεοναζιστικό
για τα οποία έχει πάρει θέση εξάλλου το ποτάμι και είναι σαφής. Μου θυμίζει όμως μια κινηματογραφική ταινία όπου πηγαίνει ο κατάσκοπος και λέει στον αρχηγό του ότι θα πάω να κάνω τη δουλειά και του λέει ο αρχηγός, καλά, μη μου πεις τίποτα, δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα εγώ, άμα γίνει τίποτα δεν ξέρω τίποτα. Το βλέπουν σαν ένα κατασκοπικό φιλμ, αν θέλετε, λίγο Hollywood, λίγο Σκορτσέζε. Καταλάβατε, το βλέπουν έτσι οι άνθρωποι, δεν παίρνουν καμία θέση για τίποτα, γιατί τους έχουν πει ότι έτσι θα πάνε σε εκλογές και ότι αρπάξουν από αφελείς, από απογοητευμένους, από πικραμένους που θέλουν κάτι διαφορετικό να ρίξουν. Προσέξτε, είναι δεκάδες τα κόμματα, προσέξτε ποια προβάλλουν τα κανάλια, τα κανάλια της Βαρονίας. Εκτός φυσικά της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και φυσικά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ που έχει πιάσει τα σίδια στο ΜΕΓΑ και στο ΣΚΑΙ κι αυτός. Από εκεί και πέρα πέστε μου ποιο άλλο κόμμα προβάλλουν. Έχετε δει πουθενά τους ανεξάρτητους, ενίοτε. Έχετε δει το ΚΚΕ, ενίοτε. Έχετε δει τα δεκάδες άλλα κόμματα που είναι γύρω σας των Ελλήνων πολιτών, ποτέ. Θα δείτε όμως Θοδωράκη. Και θα δείτε Θοδωράκη να είναι στο timing το συγκεκριμένο καθημερινά στο Μέγκα, καθημερινά στο θαλασσινό κανάλι, γενικότερα. Και θα δείτε και ένα Θοδωράκη που λέει εμείς δεν έχουμε λύσεις, αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν είναι εχθροί μου, λέει η άλλη. Αντίπαλοι, πολιτικοί είναι, αλλά με αυτούς θα συνεργαστώ. Ναι, ο άνθρωπος, καταλάβατε, έτσι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Να πάμε στο Λονδίνο, έχω τον κύριο Παναγιώτου, ο οποίος είναι αναλυτής από τους καλύτερους. Γεια σας κύριε Παναγιώτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτου. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε, μας ακούτε. Πείτε μας για καλησπέρα την έξοδο της Ελλάδος στις αγορές. Ναι, ναι, σας αυτή ακούω, η έξοδος καλά πρέπει να πανηγυρίζουμε. Μ' ακούτε τώρα. Ναι. Σας ακούω καλά, εσείς με ακούτε, ακούγομαι ναι, καλά. Δεν βλέπω να σας να μ' ακούτε. Πείτε μου, πρέπει να πανηγυρίζουμε για την έξοδο στις αγορές. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Με ακούτε καθαρά εσείς? Όχι, δεν είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την... όχι, δεν έχει μόνο delay. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω καθαρά. Μπορείτε να μου πείτε το δικό σας σχόλιο για την έξοδο στις αγορές? Το σχόλιο... καταρχάς δεν ξέρω αν ακούγομαι. Να διακόψουμε, παρακαλώ κύριε Μπισίμ, βγάλτε τον κύριο Παναγιώτο από το πλάνο. Δεν μπορούμε, αφού δεν έχει τεχνικό πρόβλημα και είναι εμφανές. Μην το διατηρούμε. Να σας πω ότι έχω εδώ κοντά μου σήμερα τον κύριο Ταμήλο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω. Τον κύριο Γιάννη Αμυρίδη της Δημάρ, σας καλωσορίζω. Και την κυρία Δέσποινα Σπανού που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είστε και στο Ευρωψηφοδέλτιο. Θα είστε. Δεν έχει καταληφθεί ακόμα, θα καταλήξουμε το Σαββατοκύριακο. Θα καταλήξετε το Σαββατοκύριακο, αν θα είστε μέσα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Ταμήλο. Κύριε Ταμήλο, νομίζετε ότι ο κύριος Μπαλτάκος έχει προδώσει την εμπιστοσύνη του Μαξίμου? Δεν ξεκινάμε από την έξοδο στις αγορές. Θα ξεκινήσουμε, αλλά λέω, επειδή το θέμα είναι καυτό, ναι, γιατί πρέπει να πανηγυρίσουμε για ένα γκολ που δεν το βάλαμε ήδη? Ναι. Και με συγχωρείτε, θέλω να ξεκινήσουμε για την έξοδο στις αγορές. Γιατί επί Παπανδρέου με 115-120% του ΑΕΠ χρέος δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές και τώρα με 175% στο ΑΕΠ χρέος πανηγυρίζουμε που βγαίνουμε, κύριε Ταμήλο? Μη σας βάλω δύσκολα. Κοιτάξτε, οικονομικά. Μη σας βάλω πολύ δύσκολα. Είναι δυνατόν να εξαπατούμε τον κόσμο? Αφού επί Παπανδρέου με μικρότερο χρέος δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές. Λοιπόν, τώρα με κουρεμένο και μεγαλύτερο πάμε να βγούμε. Κύριε Τράγκα, συγγνώμη. Επειδή είμαι του ελευθέρου επαγγέλματος, αφήστε μου να σας πω την εξήγηση. Ναι. Όταν βγαίνεις και δανείζεσαι για 5 χρόνια, για 3 χρόνια, ναι, ο δανειστής σου λέει αν θα τα πάρεις σε 3 χρόνια. Σήμερα λοιπόν αυτοί που θα μας δώσουν τα χρήματα με το 4,8 έχουν την πεποίθηση και τη σιγουριά ότι όπως πάει η χώρα και βγαίνει από την κρίση θα τα πάρουν τα λεφτά τους. Κύριε Ταμήλο, γιατί δεν λέτε στους φίλους ότι βγαίνουμε με το Βρετανικό δίκαιο, τότε, βγαίνουμε με το δίκαιο του μνημονίου? Με ωραία, τι μας πειράζει αυτό? Θα σου πάρουνε τον Όλυμπο. Γιατί? Θα σου πάρουνε ό,τι βουνό υπάρχει στην Ελλάδα. Σε πηγαίνουμε το Βρετανικό δίκαιο αν δεν τα δώσει. Λοιπόν κύριε Τράγκα, αυτή η τρομολαγνία. Γιατί είναι τρομολαγνία? Είναι φοβερή. Ήδη έβγαλε ανακοίνωση και ο ΔΙΧ ότι είναι με το Βρετανικό δίκαιο. Ωραία, και τι μας πειράζει αφού έχουμε σκοπό να τα δώσουμε πίσω τα λεφτά? Δηλαδή θα πάρουμε λεφτά και δεν θα τα δώσουμε? Μήπως θέλουμε να εξαπατήσουμε εκ των προτέρων τους δανειστές μας? Δηλαδή πρέπει να πανηγυρίζει ο κόσμος που βγαίνει πάλι για δανεικά?
Ασφαλώς. Και γιατί έρχεται σημαίνει... και ένα τρίτο μνημόνιο μετά τις ευρωεκλογές. Γιατί δεν λέτε ότι έρχεται και τρίτο μνημόνιο. Εφόσον βγαίνουμε στις αγορές, δεν θα έχουμε τρίτο μνημόνιο. Αν δεν βγαίνουμε στις αγορές με ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Γιατί με 2 δις θα τη βγάλει η Ελλάδα. Το 2 δις είναι. Έχει 321,5 και τρέχουνε. Τα 321 για 40 χρόνια, κύριε Τράγκα. Α, είναι για 40 χρόνια. Δεν θα ζήσετε ούτε εσείς ούτε εγώ τόσα χρόνια. Ναι, αστρόσκονοι θα είμαστε. Αλλά θέλω να σας πω, κύριε Ταμήλο. Πείτε μου κάτι, δηλαδή με τα 2 δισάκια θα τη βγάλει ο Σαμαράς ή το κάνει για να εξαπατήσει για μια ακόμη φορά τον κόσμο. Τα 2 δις είναι η πρώτη απόπειρα, δοκιμή δηλαδή. Τι δοκιμή είναι αυτή? Εάν οι ξένοι μπορούν να ανταποκριθούν το θέμα στις απαιτήσεις μας, το θέμα ποιο είναι. Εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Πάλι θα οικονομήσει JP Morgan, μόνιμος οικονομάει. JP Morgan ή Merrill Lynch. Ναι. Από αυτήν την πρώτη απόπειρα την επιτυχημένη δεν πρέπει να παρασυρθούμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν την πολιτική που έχουμε αποφασίσει τα τελευταία 1-2 χρόνια. Τον δανεικό πάλι. Προκειμένου να μην ξαναχρειαστούμε. Να ξεζουμίζει δηλαδή τον κόσμο Σαμαρά εσωτερικά και να βγαίνει στι αγορέ με το κέρι έτσι πάλι. Έως ότου. Σήμερα ξεζουμίζει αυτού που έχουν και κατέχουν. Για να συντηρήσουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργου και φτωχού και άπορου και αδύναμου και το κοινωνικό κράτο. Αργότερα που θα έχουν περισσότεροι, θα ξεζουμίζει. Καλά, μισό λεπτό κύριε Ταμήλο για να πω και στην κυρία Σπανού και στον κύριο Αμυρίδη. Με 2 δισάκια θα τη βγάλει δηλαδή. Τώρα πυροτέχνημα φωτοβολίδα έρχεται να τον αγκαλιάσει η Μέρκελ. Στιγμή... Παίρνει και 2 δις απ' έξω, δηλαδή δανεικά με 5% περίπου 4,8 βρετανικού δικαίου. Το τονίζω, βρετανικού δικαίου, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν μας πειράζει το βρετανικό δίκαιο, διότι θα τα δώσουμε πίσω τα λεφτά που δανειζόμαστε από εδώ και μετά. Μάλιστα. Δεν έχουμε διάθεση να κοροϊδέψουμε τους. Πώς θα τα δώσει, γίνονται μεγάλες δουλειές πάντως, βλέπω έτσι. 6.000 τετραγωνικά το ελληνικό, 300 εκατομμύρια μπροστά και τα υπόλοιπα σε 10 χρόνια. Έτσι, κύριε Ταμήλο. Που δεν είχε γραφτεί στο διάλογο. Θα μιλήσετε, θα πάρετε τον λόγο τώρα. Για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, ο σκοπός είναι σιγά σιγά να πάμε και σε ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο. Και εγώ για μένα θεωρώ ότι ικανοποιητικό επιτόκιο θα είναι όταν θα είμαστε γύρω στο 3%. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν το Euribor το ευρωπαϊκό που δανείζουν τα κράτη είναι μισό. Δεν έχει άλλο μνημόνιο, άλλη βοήθεια δεν έχει. Αν καταφέρουμε... Και τα 321,5 πώς θα τα δίνει η Ελλάδα, πώς θα τα εξυπηρετεί. Μα ήδη θα δοθούν μέχρι το 2042. Ήδη αυτά που παίρνει το ξέρετε ότι πάνε σε προηγούμενες οφειλές. Εννοείται, γι' αυτό πήραμε τα δανεικά. Τι αλίμονο. Κυρία Σπανού, το δικό σας σχόλιο για την έξοδο. Λοιπόν, η όλη αυτή η ιστορία είναι μια προσπάθεια εξαπάτηση του ελληνικού λαού για να αποδείξει ότι πάμε όλα καλά, έχουμε και εκλογές μπροστά. Και αυτό γίνεται και φυσικά να μεταφέρει και την προσοχή του κόσμου και από την υπόθεση Μπαλτάκου που ήταν το θέμα της επικαιρότητας όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Είναι παραλογισμός να λέμε ότι όταν χρωστάγαμε. Είχαμε 130% του ΑΕΠ, μας θεωρούσαν αναξιόπιστους και τώρα που έχει αυξηθεί και σε απόλυτα νούμερα. Ναι, όχι 175, αλλά και σε απόλυτα νούμερα έχουν φτάσει στα 321 δις, μας θεωρούν αξιόπιστους. Δηλαδή, ναι, τόνα 5. Δηλαδή, να χρώσταγα εγώ 50.000 και να μην μου δίνανε και όταν θα χρώσταγα 60.000. Ναι, αλλά είναι ο Σαμαράς επάνω, κυρία μου, εγγύηση. Μόνο με αυτό λειτουργούν οι θα τα πάρουν δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ αυτός είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Είναι και πολύ υψηλά τα επιτόκια. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία δανείζεται με κάτω από 1% και είχε και αρνητικά επιτόκια για βέβαια. Δεν κάνουμε ανάλυση τι δανείζονται οι άλλοι, λοιπόν, είναι οικονομίες. Ναι, εδώ δεν είναι οικονομία. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν. Που αποδεικνύει ότι αυτή δεν είναι η επιτυχία που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Και σαφώς σε σχέση και με τον κόσμο. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς και είχε ψηφιστεί το προηγούμενο διάστημα και τι πρόκειται να ψηφιστεί το επόμενο. Το προηγούμενο διάστημα με τον νόμο ψηφίστηκε, το πολυνομοσχέδιο έχει γίνει τώρα. Μην πάμε νόμος. Πίσω, κυρία μου, τρώτε χρόνους. Έχει διαλυθεί το σύμπαν, έχουμε μειώσει αποδοχών. Είπε ο κύριος Ταμήλος ότι παίρνει από τους έχοντες και κατέχοντες, με συγχωρείτε, το 90% του ελληνικού λαού. Μη φάμε έχουμε το μειώσει 50% τελεία, των αποδοχών. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι είναι από τους έχοντες και κατέχοντες. Πολύ σύντομο το πρώτο σχολείο λοιπόν, σας. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα. Μην βγάζετε διάγγελμα, κυρία Σπανού. Όχι, δεν βγάζω διάγγελμα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν. Η ανάλυση είναι. Το είπατε, αυτό είναι ο τίτλος. Προσπαθεί ο Σαμαράς να δημιουργήσει εντυπώσεις. Και θα προσθεθούν και άλλο χρέος στον ελληνικό λαό και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Κύριε Σαμυρίδης, παρακαλώ. Εντάξτε, πριν πάρουμε τα 2 δισεκατομμύρια που αν θα τα πάρουμε αύριο. Θα τα πάρουμε, λένε ότι θα τα πάρουμε με 4,8% και βρετανικό δίκαιο. Μια φορά να πάρουμε τα 6,3 δις
Αυτά που να πάρουμε τις δόσεις. Το καλοκαίρι πότε είναι να τα πάρουμε. Ξέρουμε, το Μάιο. Το, για το Μάιο. Το, ναι. Αλλά πρέπει το να μέχρι τότε να βάλουμε. Κοντά στο καλοκαίρι. Ναι. Σε όλο το. Πρέπει να βάλουμε 25.000 ακόμη σε διαθεσιμότητα. Έτσι. Και 2.000 να απολυθούν μέσα στο τρίμηνο. Την ώρα που σήμερα πήγα στα δικαστήρια και δράκα, στα διοικητικά δικαστήρια. Ξαναπέφτω, γιατί αυτό είναι ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι για να πάρει τα 6,5 από το προηγούμενο 6,3. Και μετά από εντάξει, για να τα πάρεις, πρέπει να βάλει τώρα σε διαθεσιμότητα το παλικάρι επάνω 25.000 ανθρώπους. Και 2.000 οικογένειες. Και απολύσεις 2.000. Σε διαθεσιμότητα. Πότε θα πού το ξέρετε σας. Και 2.000 για το πρώτο τρίμηνο. Είναι μέσα στη συμφωνία. Δεν είναι μέσα στη συμφωνία. Άλλο στο 10.500. Σας παρακαλώ λίγο. Δεν το είδαμε. Συνεχίστε κύριε Μιλίδη. Αυτά ψηφίζουν τα ψηλά γράμματα μετά που δεν τα βλέπουν στη Βουλή και λένε. Την ώρα που έχει 420 πάλι σήμερα στα δικαστήρια που πήγε στα διοικητικά δικαστήρια, η Φάκελ Ντάνα είναι σε διαθεσιμότητα, τελειώνει διαθεσιμότητα σε λίγες μέρες και κανείς δεν ξέρει πού θα πάνε. Σε αθλία κατάσταση, λοιπόν, όλες οι οικογένειες. 380.000 επιχειρηματίες δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, δεν πληρώνουν το ΤΕΒΕ τους. 28% είναι τα κόκκινα δάνεια των επιχειρηματιών. 25-30.000 επιχειρήσεις θα κλείνουν κάθε μήνα. Αυτό γίνεται συνεχώς. Θα αλλάξει αυτό, θα βελτιωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Θα βελτιωθούν. Έχουμε ένα δισεκατομμύριο μείωση. Προσέξτε, έχουμε ένα δισεκατομμύριο μείωση στο τελευταίο τμήμα κάθε μήνα των καταθέσεων. 3 δισεκατομμύρια μειώθηκαν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν σε αυτό που λέτε. Το δάνειο γιατί γίνεται πενταετές και όχι εξαετές. Πενταετές. Γιατί το δούνο του από εκεί και πέρα αρχίζουν οι δόσεις. Εξασφαλίζει το από εκεί και πέρα. Σου λέμε τώρα πάρτε δάνεια. Θα χρειαζόμαστε τα δάνεια. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Μέχρι τότε λέγατε έχουμε πλεόνασμα, η Ελλάδα έχει ανάγκη χρημάτων. Τα λεφτά τα χρειαζόμαστε. Πού θα πάνε, δηλαδή χωρίς ένα στρατηγικό σχέδιο, κάνουμε ένα δάνειο, χωρίς να ξέρουμε πού θα πάνε τα λεφτά. Πού θα καλύψουν το δημοσιονομικό κοινό το φετινό, για να μην πάνε στο μνημόνιο. Έχετε προσπαθήσει και έχετε βοηθήσει την αρχική προσπάθεια να φύγουμε από τα μνημόνια. Μην μπερδεύεστε. Όχι σαν το ΣΥΡΙΖΑ που δεν χαίρεται με τα μνημόνια. Αυτή η επικοινωνιακή τακτική. Χαίρεστε και μισό λεπτό. Όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Δεν ακούγεστε, σαν το λέω εγώ. Τελειώστε, κύριε Μιλίδη. Ήταν προμελετημένοι που λέει το τραγούδι, Deutsche Bank, Goldman Sachs, όλο το σύστημα δουλεύει. Φύγαν τι αναδιόμενες προμήθειες. Στο επιτόκιο 5% που σημαίνει στα επόμενα 4 χρόνια 400 εκατομμύρια. Προμήθειες. 400 εκατομμύρια πλέον στο ελληνικό λαό. Ατέλειωτες. Το πλεόνασμα που μοιράζεται τώρα είναι αυτό. Και θα πω κάτι. Προσέξτε, κλείνω με ένα σχόλιο. Σκεφτείτε αύριο να σκάσει ένα DVD από Ρωσία. Την ώρα που πανεγυρίζει ο Σαμαρά. Τι μας πειράζει το DVD να σκάσει. Λεπτό, δεν πειράζει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Διάλειμμα, παρακαλώ, διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, αύριο είναι το τελευταίο χωρίς αναισθητικό της χρονιάς. Αύριο Πέμπτη. Στη συνέχεια και βάσει του συμβολίου που έχω με το κανάλι Ε, εγώ θα λείψω μέχρι την Κυριακή του Θωμά, επανερχόμενος και βάσει πάλι της συμφωνίας που έχω με το κανάλι, θα κάνω 2 νυχτερινά προγράμματα. Αύριο το βράδυ όμως σας καλώ να μην χάσετε τον Ελεύθερο Σκοπευτή. Αύριο το βράδυ έχει μεγάλη παράσταση, κυρίες και κύριοι. Σας καλώ στις 11 η ώρα ακριβώς τον Ελεύθερο Σκοπευτή. Δεν θα σας εκπλήξω με άσχημα νέα, θα σας βγάλω συγκλονιστικά νέα. Αύριο το βράδυ, το είπα καλά, στις 11, στον Ελεύθερο Σκοπευτή, παραμονή της επισκέψεως Μέρκελ εδώ στην Ελλάδα, μη χάσετε την παράσταση στις 11 η ώρα. Αυτό μόνο σας λέω. Μη χάσετε την παράσταση. Κυρίες και κύριοι, θα πάρω ένα σχόλιο από τον κύριο Παναγιώτου, που είναι χρηματιστηριακός αναλυτής. Δεν τον βλέπουμε καθόλου, αυτή δεν είναι η εικόνα. Αλλά τι να κάνουμε, κύριε Παναγιώτου. Πείτε μου κάτι, αν ακούγεστε καλά. Ένα σχόλιο που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές. Τι λένε στο Λονδίνο οι αναλυτές? Άκουσα και στη συζήτηση αυτό που λέγατε. Ελπίζω να ακούγομαι και εγώ πολύ καλά. Να σας πω κάποια πράγματα πρακτικά. Λέμε ότι η Ελλάδα θα δανειστεί πιθανόν με 6% ή και με χαμηλότερο επιτόκιο, με 5%. Και συγκρίνουμε αυτό το επιτόκιο με το επιτόκιο άλλων κρατών και με το επιτόκιο που δανειζόταν η Ελλάδα στα προηγούμενα χρόνια. Αυτό επιστημονικά και οικονομικά και πρακτικά και θεωρητικά είναι λάθος. Είναι ανακριβές, δεν πρέπει να γίνεται. Και όποιος το κάνει, το κάνει για τους δικούς του λόγους. Το επιτόκιο το οποίο δανείζεται με το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η Ιταλία, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε αναπτυγμένο κράτος του κόσμου, αποτυπώνει το σύνολο σχεδόν
του χρέους του. Στην Ελλάδα αποτυπώνει το 10 με 12% των ομολόγων που αντιστοιχούν στο 10 με 12% του χρέους. Μετά το PSI υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ομόλογα που είναι περίπου 20 δις και σε αυτά ακριβώς αντιστοιχεί το 6% του σημερινού επιδοκίου. Για να αντιστοιχεί... Δεν θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε τόσο εξειδικευμένα. Απευθύνεστε σε ανθρώπους που δεν παίζουν χρηματιστήριο. Θα το πω ακόμα πιο απλά. Ναι, πέστε μου. Αυτή τη στιγμή αυτό που βαθμολογείται ως 5% χρέος είναι 20 δις. Είναι το 10 με 12% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Και αυτό που ενδιαφέρει αυτόν που θα δανείσει στην Ελλάδα άδειο είναι αν αυτό εδώ πέρα το χρέος θα πληρωθεί ή όχι. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί ότι θα πληρωθεί, δεν στηρίχθηκε στο ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα, γιατί προφανώς η Ελλάδα δεν πήγε καλύτερα. Είχε τη μεγαλύτερη ύφεση κτλ. Κτλ. Τα γνωστά που ξέρετε. Πού στηρίχθηκε λοιπόν τελικά? Στηρίχθηκε σε νομικές εξασφαλίσεις, στις οποίες, για τις οποίες τις πηγές, οι πηγές είναι από τους νομικούς εκπροσώπους της Ελλάδας, το PSI, την εταιρεία που εκπροσώπησε επισήμως. Σας λέω λοιπόν με πηγές αυτούς και όχι με δικές μου, με δικό μου σχόλιο, ότι προκειμένου να μπορέσουμε να δανειστούμε, ακολουθούμε τη λογική του PSI, των ομολόγων PSI, δηλαδή εξασφαλίζουμε ότι στην περίπτωση που δεν πληρωθεί έστω και ένα ευρώ από αυτά τα ομόλογα, θα στοχεύσουν ταυτόχρονα και τα ομόλογα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ύψος 80 δις, δηλαδή με λίγα λόγια, παρακαλώ, θα την αυτή η χώρα στον αέρα. Παρακαλώ, με συγχωρείτε τι έχουν κάνει, γιατί αυτό αναλυθεύει όπως μεταδίδεται από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Είναι νομίζω η αιχμηρότερη, θα το πω έτσι, είδηση της ημέρας. Δηλαδή έχουν συνδέσει αυτό το δανεισμό που γίνεται τώρα με τα υπόλοιπα ομόλογα του χρέους, με αποτέλεσμα ότι αν δεν πληρωθεί ένα ευρώ ή από τα προηγούμενα ή από αυτά, φεύγουν όλα μαζί. Γιατί λοιπόν, το ταμείο χρέους. Αυτό λέει ότι αν δεν μπορέσουμε να είμαστε στην ώρα μας για αυτά που πάμε να πάρουμε τώρα με κοντά στο 5%, 4,8 ακούω, θα πτωχεύσουν, χτυπιώνται όλα τα ομόλογα. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω. Με βάση τη συμφωνία για τα ομόλογα του PSI, την οποία συμφωνία στο συγκεκριμένο νομικό τερτύπη, για το συγκεκριμένο νομικό τερτύπη, οι νομικοί σύμβουλοι, οι επίσημοι της Ελλάδας, έφεραν ενστάσεις και την χαρακτήρισαν στη συνέχεια λάθος. Είπαν ότι ήταν ένα λάθος μεγάλο το οποίο θα ακολουθεί την Ελλάδα. Ευθυγραμμίστηκαν τα ομόλογα αυτά με τα ομόλογα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που σημαίνει ότι αν ένα από αυτά δεν πληρωθεί, ένα ευρώ από αυτά, πτωχεύουν ταυτόχρονα και τα ομόλογα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ο φόβος ο δικός μου και ο λόγος για τον οποίο δημοσίευσα και έκανα πολλές έρευνες το τελευταίο διάστημα ήταν ότι τα ομόλογα που πρόκειται να εκδοθούν θα είναι υπό Βρετανικό δίκαιο και πάλι και κατά πάσα πιθανότητα θα συνδεθούν επίσης, θα αποκτήσουν δηλαδή την ίδια νομική κάλυψη που είχαν τα ομόλογα του PSI. Στην προσπάθεια που έκανα, η προσπάθεια που έκανα απέφερε τι, απέφερε σήμερα μία ανακοίνωση τελευταία στιγμή από το Ταμείο, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ότι ναι, πραγματικά είναι σε Βρετανικό δίκαιο. Αυτό το οποίο υποπτεύουμε ότι θα είναι το επόμενο. Το κρύβανε. Εννοείται. Και χάρη στην παρέμβασή σας. Εγώ ξέρω τι συνέβη. Και μετά από πολλή πίεση αυτή η αποκάλυψη. Ναι, υπήρξε πίεση προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, η οποία θα έλεγα ότι ενημερώθηκε από εσάς και άλλες πηγές ότι υπήρχε το Βρετανικό δίκαιο. Δεν το είχαν ανακοινώσει ότι είναι Βρετανικού δικαίου. Τελευταία στιγμή βγήκε ο ΔΙΧ και είπε ότι θα βγει με Βρετανικό δίκαιο το ομόλογο, τα ομόλογα αυτά. Γιατί λοιπόν είναι λάθος αυτό το πράγμα? Πρώτον, είναι λάθος να λέμε ότι το επιτόκιο είναι αυτό συγκρίσιμο με το επιτόκιο του 2010. Είναι επιτόκιο του 2010 για 300 δις ομόλογα, δηλαδή αντιστοιχούσε σε ολόκληρο το ύψος του χρέους, και είναι σήμερα επιτόκιο για 20 δις ομόλογα. Δεν έχει καμία σχέση. Το δεύτερο, για να μην πω σε παραπάνω επιστημονικά πράγματα τώρα, και το δεύτερο είναι ότι είναι λάθος η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές μετά από το PSI να είναι σε ένα δίκαιο το οποίο είναι διαφορετικό από το δικό της, κάτι το οποίο δεν κάνει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Δηλαδή, ούτε Ιρλανδία, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιταλία, ούτε καμία άλλη. Μα έχω την εντύπωση. Είναι ένδειξη μη εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα το ότι ζητούν εξασφάλιση νομική. Και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά, υπό την έννοια ότι ούτε η Μοζαμβίκη δεν δανείζεται με άλλο δίκαιο. Λοιπόν, μπορούμε να ρωτήσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παναγιώτου. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
Και για όσα μας είπατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζω θέμα, κυρίες και κύριοι. Κύριε Ταμήλο, σχόλιο για τον κύριο Μπαλτάκο θέλω. Ακόμη είναι στην επικαιρότητα, προσπαθούν να το θάψουν οι Μαξιμιώτες, αλλά εκείνο που βλέπω είναι ότι βγαίνουν νεοσοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Μπαλτάκο ως προδότη. Ναι. Ο κύριος Μπαλτάκος όμως, η ΟΠΑ, δεν έχει πει τίποτα, ενώ βγαίνουν διάφοροι στα διάφορα παράθυρα από εδώ και από εκεί και λένε διάφορα πράγματα. Και βεβαίως θα πάω κοντά στην άποψη του κυρίου Αμυρίδη, ότι ανήμερα με την κυρία Μέρκελ μπορεί, όχι εδώ στην Αθήνα, όπου η κυρία Κουτζαμάνη λέει τον 175 Ξαφνικά. Του ποινικού κώδικα, μπορεί να είναι, λέω εγώ, να βγει ας πούμε στην κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, ή σε ένα διεθνές κανάλι και να κάνει το γύρο της Ιφιλίου ή να βγει, εντάξει, το κατεβάσανε από το ρωσικό κανάλι, μπορεί να μην είναι ο κύριος Μπαλτάκος, να μπορεί να είναι υπουργός αυτή τη φορά, λέω, σκέφτομαι. Λοιπόν, είναι εύκολο το σχόλιο. Κοιτάξτε, τι, ο κύριος Μπαλτάκος είναι... Ο κύριος Μπαλτάκος πρόδωσε, σύμφωνα με την άποψή σας, θα με αφήσετε την άποψή μου. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπαλτάκος είναι ένας διορισμένος γενικός γραμματέας, ο οποίος μπήκε εκεί. Ήταν ο άνθρωπος. Η πρώτη υπογραφή που έβαλε ο Σαμαράς να διορίσει άνθρωπο ήταν. Ναι. Έτσι. Ο οποίος, συνεχίζω, παρά το εμπόδιο που έβαλε ο κύριος Αμυρίδης, και δεν είναι σωστό να βάζει εμπόδιο, αφήστε με να ολοκληρώσω μια σκέψη. Γιατί είναι δύσκολη παρακαλώ, η ετυμολογία που πρέπει να αναπτύξει τώρα. Ναι, συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, διορίστηκε γενικός γραμματέας. Προφανώς στη θέση αυτή που μπήκε ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Γιατί στη θέση αυτή, μεταξύ των 40 γραμματείων που έχει η κυβέρνηση, επιλέχθηκε ένας έμπιστος άνθρωπος του Πρωθυπουργού. Επομένως, δεν περιμέναμε εμείς ότι, που τον γνωρίζουμε τον κύριο Μπαλτάκο, που μας βοήθησε πολλές φορές όλους τους βουλευτές της επαρχίας να διορθώσουμε νομοσχέδια, να περάσουμε. Μα σας βοήθαγε. Ναι. Είχε ενεργό ρόλο. Στον δεν ρόλο ήταν όπως άκουσα από τον έγκριτο συνάδελφο τον κύριο Πρετεντέρη, έπρεπε να είναι μόνο στα ΦΕΚ και να βγάζει ρόλο το σκασμό. Ρόλο αλλά ήταν πολύ κοντά. Ήταν ο πυρήνας μέσα στο Μαξίμο. Στο νομοθετικό του έργο, ναι, που ήταν ο συντονισμός των νομοσχεδίων και οι τροπολογίες που γίνονταν και ήταν η δουλειά του ως δικηγόρος, πάρα πολύ καλός. Και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο του αυτό. Τώρα, την επαφή του με τον Κασιδιάρη. Ναι. Και όποιοι ξέρουν τον Κασιδιάρη αντιλαμβάνονται ότι κάθε επαφή με τον άνθρωπο αυτό, κάθε συνομιλία είναι επικίνδυνη. Δηλαδή ξύπναγε το πρωί και έλεγε πότε θα δω τον Κασιδιάρη. Όχι, εγώ θεωρώ λάθος. Όχι, εγώ σας ρωτάω. Δηλαδή ξύπναγε το πρωί, έριχνε νερό στο πρόσωπό του και έλεγε δεν πότε θα πάω να δω τον Κασιδιάρη και του άλλου τη Αυγή. Δεν γνωρίζω τι ώρα τον είδε τον κύριο Κασιδιάρη και αν τον είδε μία φορά ή δύο. Θεωρώ ότι είναι λάθος του ότι συναντήθηκε και είπε τέτοια πράγματα στον Κασιδιάρη. Όποιος γνωρίζει από εμά, που τον έχουμε γνωρίσει τον κύριο Κασιδιάρη μέσα στη Βουλή, είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος για οποιαδήποτε συνομιλία. Εγώ σας ρωτώ, κύριε Ταμήλο, απορώ λοιπόν, για το επίπεδο του κύριου Παλτάκου. Είστε και λογικός άνθρωπος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο δικηγόρος, ο πυρήνας, ο επιστήθιος, ο έμπιστος του Σαμαρά, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στον πυρήνα της κυβέρνησης του Μαξίμου, ξύπναγε το πρωί, έριχνε νερό και έλεγε πότε θα πάνε εδώ του Χρυσαυγίτε και τον Κασιδιάρη. Όχι, δεν ξέρω εγώ πότε θα τον ξέρω το πρωί. Μήπως τη σημασία έχει, σημασία έχει ότι σε αυτήν την πρωτοβουλία που πήρε, η οποία προφανώς εκτιμώ ότι δεν ήταν εντολή του Σαμαρά να πάνε τον Κασιδιάρη. Έτσι ήταν δικιά του πρωτοβουλία, ατομική, ήταν λάθος. Έπεσε στην παγίδα. Έπεσε στην παγίδα του Κασιδιάρη, διότι ο Κασιδιάρης τον μαγνητοσκόπησε για να προστατεύσει τη θέση του. Όχι για να ελαφρώσει τη θέση του Μιχαλολιάκου. Κοιτάξτε, μην φοβάστε τώρα, είναι η κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, η σεβαστή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει απαγορεύσει, δεν μιλάει κανείς, δεν δημοσιεύει τίποτα. Το διάβασα το άρθρο του νόμου. Αυτό που έκανε η κυρία Κουτζαμάνη, κύριε Τράγκα. Μην κατηγορούμε του ανθρώπου που πάνε να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Όχι, όχι, εγώ άλλο σα λέω. Μήπως έχετε καμιά διέστηση ότι μπορεί να δούμε τίποτα άλλο τώρα με τη Μέρκελ ή μετά κάνει... τη Μέρκελ ή πριν από τη Μέρκελ. Ναι. Μήπως έχετε κάνει αναστενάρες. Ξέρετε, κάνουν οι αναστενάριδες. Ναι. Οι αναστενάριδες στη Μακεδονία περπατάνε να πάνε σε καμένα κάρβουνα. Το ξέρω κάρβουνα. Εγώ, τα ξέρω, λοιπόν, κάποιες θέσεις λοιπόν είναι που περπατούν να πάνε σε καμένα κάρβουνα. Αναμένα κάρβουνα. Επομένως, μην πυροβολούμε τους ανθρώπους που διαχειρίζονται δύσκολες υποθέσεις. Όχι, άλλο λέω, δεν πυροβολεί κανένας, ούτε τη σεβαστή εισαγγελέα, ούτε κανένας. Άλλο σας λέω εγώ, μήπως πιστεύετε ότι είναι προδότης ο άνθρωπος.
Εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος. Δεν εννοώ. Α, λέω, επειδή βλέπω τον αποδοκιμάζουν τα στελέχη. Η νεοσύνη τη Νέα Δημοκρατία, ο Παλτάκος, είναι 30 χρόνια στον χώρο. Εκτέθηκε ο ίδιος και εκτέθηκε τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και μετά. Και 100 κασέτες να βγουν, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει σαν πολιτικό θέλεγο. Άμα μέσα στην κασέτα περιέχει έγκλημα κατά τη δημοκρατία. Αν αφορά. Και εμφανίζει έγκλημα κατά τη δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτό όποιο θα πέσει σε τέτοια παγίδα να φύγει. Να έχουν, να θα φύγει ή θα φύγει το σύστημα, γιατί θα αποδειχθεί ότι υπάρχει μια συνωμοσία στους κόλπους της δικαιοσύνης ή της πολιτικής εξουσίας, λοιπόν, αν θέλετε, κοιτάξτε, ή και μαζί. Ο καθένας είναι υπόλογος για τις πράξεις του και υπάρχει και ατομική ευθύνη πέρα από τη συλλογική. Δηλαδή, όποιος παίρνει πρωτοβουλίες έξω από τα θεσμικά όρια και κάνει διάφορες... Αν είναι δικές του οι πρωτοβουλίες. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε και να περίμενε, εντολές οποιοδήποτε, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Μάλιστα. Κύριε Ταμίλο, πολύ καλά. Θα πάω στην κυρία Ασπανού. Εγώ θα σας ρωτήσω εσάς, γιατί πρέπει να σας ρωτήσω. Φοβάστε πολύ το ποτάμι? Όχι. Να πάρω κάποια άλλα θέματα. Φοβάστε? Όχι. Γιατί βλέπω ότι ακούω μέσα που μοιράζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ ότι ανησυχεί πολύ για το ποτάμι. Εντάξει, δεν το ποτάμι έχει πάει να κόψει ψήφους. Δεν ανησυχούμε. Αλλά λέω, ας πούμε, το φοβάστε. Δεν ανησυχούμε. Θεωρούμε ότι το ποτάμι είναι ένα δημιούργημα των μίντια. Μην ξεχνάμε πόση προβολή έχει και άλλα κόμματα δημιουργήθηκαν. Τον μίντια εννοείται, δηλαδή τον μίντια. Βλέπουμε αυτόν που στηρίζουν την κυβέρνηση Λυσσαλέα. Βέβαια, γιατί υπάρχει ένα κανάλι που βγάζει προβλευτές. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε πόσο προβλήθηκε, πόσο και άλλα κόμματα έχουν δημιουργηθεί. Είχε κανένα την προβολή του κόμματος αυτού του κυρίου Θεοδωράκη? Κανένα. Δεν είναι θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και όλοι μας πρέπει να κρίνουμε με βάση τις προτάσεις και τα προγράμματα. Μέχρι τώρα δεν μας προέβαλε τίποτα το ποτάμι. Έχουμε δηλώσεις. Περιμένατε να σας προβάλλει κιόλας? Όχι, στον ελληνικό λαό δεν έπρεπε να πει κάποιες προτάσεις. Σε ένα κόμμα που κατεβαίνει. Λοιπόν, και δεύτερον, και ακούμε μάλιστα και δηλώσεις. Περιμένετε θέσεις από ποτάμι? Θεωρητικά δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Όχι, εγώ ακούω και άλλα. Άκουσα τον κύριο Δήμου που είχε βγει και είχε πει ότι εμείς θα έχουμε και χρηματοδότηση από το εξωτερικό, που αν το έλεγε οποιοδήποτε άλλος, θα είχε πέσει ουρανός. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι προστατεύονται. Δεν μας τσούζει, γιατί το Μέγα παίζει Θεοδωράκι. Δεν μας τσούζει τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι. Εντάξει, σας παίζει, πώς εντάξει, σας παίζει, όχι, δεν είναι θέμα. Υπάρχουν και εκπομπές, μην ξεχνάτε, που δεν πάμε καθόλου. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, καλεί όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα. Όμως, τουλάχιστον τα κόμματα που είναι στη Βουλή. Πάντως, θα κριθούν πάνω στα προγράμματα και μην έχουμε μεγάλες. Τα έχετε βρει με τα κανάλια κι εσείς τώρα. Εντάξει, τώρα με συγχωρείτε πολύ. Εντάξει. Τα έχετε βρει δυνατά. Συγγνώμη, κυρία Τράγκα, το τι επίθεση γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά, αυτό το βλέπουμε. Πάνε κουπεπέ. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι γιατί είναι νεογέννητο. Οι επιθέσεις που γίνονται στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά φαίνονται. Τα κανάλια ανάλογα με την τακτική που έχει ο καναλάρχης. Δηλαδή μεταχειρίζονται τους εκπροσώπους κατά το βοκούν. Καλούνε πρώτα, ήταν οι μεγάλες. Μα δεν είναι μόνο να σε καλέσει. Το θέμα είναι και πώς θα σε μεταχειριστεί. Πάντως να πω κάτι. Σε σχέση με τα μεγάλα ποσοστά που δίνουν. Αυτό θα κριθεί. Μην ξεχνάμε ότι και στις ευρωεκλογές του 9 υπήρχε άλλο κόμμα που το δίνανε σε πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν επαληθεύτηκαν αυτά. Δεν επαληθεύτηκε. Εμάς μας ενδιαφέρει να κριθούν όλοι με βάση τις θέσεις και τα προγράμματα που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πάτε ο κύριος Σαμυρίδης, παρακαλώ. Και για τα δύο. Παρακαλώ. Και για τα δύο. Και για τα δύο. Για τον κύριο Παλτάκο θέλω να μου πείτε. Ναι, εμένα δεν με ρωτήσετε. Εσείς πιστεύετε την πρόταση του Μαξίμου? Με συγχωρείτε, όχι και εσείς για τον κύριο. Εγώ σε γραμματέα. Νομίζω ότι δεν θέλετε. Σε γραμματέα τη κοινωνική ομάδα είδα και το επεισόδιο με τη Δημαρτότη που είπε αν εσείς. Εμείς δεν επιθυμούμε να συνεργαστούμε με τη Χρυσή Αυγή, λέει, αλλά δεν το αποκλείουμε κιόλα. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Ο κ. Μπαλτάκος. Ναι. Νομοθέτης ήταν, ξαναλέω, ήταν ο πρώτος. Εσείς είσαστε στην τριμερή κυβέρνηση. Ναι. Την τρικομματική. Μπαλτάκος... Άρα, τι ήταν το τίποτα, ήταν ο Μπαλτάκος ή ήταν η καρδιά? Η καρδιά. Νομοθετούσε. Μπορούσε να σταματάει σχέδια νόμων, να κατεβάζει και να μην εγκρίνει τροπολογίες. Αυτό ήταν ο εμπνευστής του success story. Ο εμπνευστής και την εποχή να φύγει, να πάει για εκλογές. Δεν ήταν να διαβάζει μόνο τα ΦΕΚ.
Τι λέτε τώρα. Όχι, για το όνομα. Γιατί ξέρω ότι ήταν διακεκριμένος δικηγόρος. Δηλαδή, είναι μεγάλο δικηγορικό γραφείο, με λεφτά και ιστορίες και τα λοιπά. Ήταν μια δουλειά του γραφείου, του συγκεκριμένου γραφείου, αλλά είχε 10 επιστήμονες μέσα που τα ελέγχανε. Τα ΦΕΚ ήταν μια δουλειά που πήγαινε 2 λεπτά κάθε ΦΕΚ και γύριζε πίσω στο εθνικό τυπογραφείο. Πολύ του Σαμαρά δηλαδή. Εσείς είσαστε, επειδή ξέρετε, ο Σαμαράς, αν δεν είναι συμμέτοχος σε αυτό το πράγμα και δεν ήξερε, είναι ανόητος. Να πιστέψω ένας πρωθυπουργός της χώρας. Να πιστεύει ο Σταμίνος. Δεν είναι ανόητος. Μα δεν είναι ανόητος. Δεν είναι ανόητος. Σας λέω δεν είναι ανόητος. Ναι, ναι, κάντε μου. Εσύ δεν είχες το τύπο. Εγώ έβαλα το δείγμα. Μην πλακωθείτε και φάμε το χρόνο. Είναι συμμέτοχος δεν πόσο. Να σας παρακαλώ. Κύριε Μυρίδη, συνεχίστε παρακαλώ. Ναι, γιατί θα πάρω και λίγο και ένα σχόλιο. Μίλησε μετά από 2 μέρες. Και κάτι είπε για παράκραψη. Ναι, είπαμε ναι. Από την πρώτη μέρα. Κολλητός του Σαμαρά δηλαδή ήταν. Σας είπα, νομοθετούσε, ναι. Άλλαζε νομοσχέδια, γύριζε πίσω. Άλλαζε νομοσχέδια, σταματούσε, δικηγοράρα. Καρδιά δηλαδή του Μαξίμου. Πυρήνα, καρδιά. Καρδιά, λοιπόν. Καρδούλα. Θα μου πείτε και για το ποτάμι λίγο, βάλτε μια τελεία. Εγώ πιστεύω για το πόπο σας ακούω. Σασουρώνει εσάς το ποτάμι. Πιστεύω ότι αυτή την πρώτη σελίδα θα κάνουν, θα μιλάνε για βραδιές ποίησης. Ναι. Τη δεύτερη φιλοσοφικές συζητήσεις με τον Ράμφο πιθανόν, που τον εκτιμώ τον άνθρωπο. Ναι. Και που θυμάμαι ένας μπάρμπας μου. Μπορεί να σας λέει, πάρουν και την ρεπούση. Και ο Μιχάλης ήταν δήμαρχος που μου έλεγε, κοίταξε να δεις παλικάρι μου, για να ξαναβγείς δήμαρχος, δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα λες τίποτα, δεν θα πικράνεις κανένα. Αυτό κάνουνε. Ναι. Δεν λένε τίποτα. Μου είπε. Καταλαβαίνετε. Με αυτό. Να, ο κύριος Σαμίρηδης θα λέει. Δεν κάνουν τίποτα. Βλέπετε. Άμα δεν κάνεις τίποτα, πας πιο ήσυχα. Βέβαια, δεν ενοχλείς κανέναν. Δεν ενοχλείς κανέναν. Δεν ενοχλείς κανέναν, άρα παίρνεις και αυτούς που βαριούνται τους άλλους. Τι να κάνουμε. Αυτοί που βαριούνται, που σας έχουν βαρεθεί, τραβάνε και ένα ψήφο εκεί και να δούμε και τι θα γίνει παρακάτω. Το πες, κάτι θα μείνει. Το κάνουμε μόδα, το κάνουμε in. Ναι. Με ένα στυλ, με ένα έτσι, δίνουμε στυλ. Πολύ δεν έπαιξε στο Μέγκα, ρε παιδί μου. Συνέχεια. Παντού παίζει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν το λέει και ο άλλος δημοκρατές, δεν είναι. Να πει κάτι όμως. Έχει εκπομπή στο Μέγκα. Συνεχίζει την εκπομπή. Συνεχίζει την εκπομπή. Κυρία Σπανού, δεν ένα σχόλιο για τον κύριο Μπαλτάκο. Ναι, κοιτάξτε, ναι, να δείτε, ναι. Ο κύριος Μπαλτάκος ξέραμε όλοι ότι ήταν επί 35 συναπτά έτη. Και κολλητός, εμπιστήδιος άνθρωπος ποτέ. Όχι, δεν τον είχε προδώσει. Δίπλα σκιά στο Σαμαρά ήταν. Λοιπόν, ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, για τον οποίο μάλιστα είχαν αυξηθεί και αρμοδιότητες, γιατί παρουσιάστηκε ότι είχαν τροποποίηση του νόμου το τελευταίο, τον προηγούμενο χρόνο. Και είχαν αυξηθεί αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα. Δεν παρελάμβαναν ούτε καν υπηρεσίες της Βουλής νομοσχέδιο, αν δεν είχε την έγκριση του κυρίου Μπαλτάκου. Και είχε αναλάβει προφανώς να κάνει και σε παρένθεση τη βρώμικη δουλειά. Απλώς τώρα που το θέμα αποκαλύφθηκε, προσπαθούν να επιρρύψουν όλες τις ευθύνες του κυρίου Μπαλτάκου για να φύγει. Και βλέπω να τον ευρίζουν σε όλα τα κανάλια. Και ευρύθηκε ανεύθυνη η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που οπωσδήποτε έχει την ευθύνη και την αποκλειστική. Βάλτε μια τελεία, κυρία μου, κύριε, σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, αύριο. Σας παρακαλώ, μπείτε τώρα στο crashonline.gr τώρα. Τώρα. Έχω το λόγο μου που σας το λέω. Δεν θα βρείτε μόνο για Μπαλτάκο, θα βρείτε και για τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την ΕΡΤ. Τη δημόσια τηλεόραση και λέω όλο ΕΡΤ, λέω. Όλο ΕΡΤ, λέω. Πάμε διαφημίσεις και επανέρχομαι, κύριε Μπυρσίμ. Κυρίες και κύριοι, το ΚΡΑΣ είναι από σήμερα εκτάκτο σε όλα τα περίπτερα, με μια ύλη πολύ διδακτική θα έλεγα, εκτός από συγκλονιστική και εκρηκτική. Μπείτε τώρα στο crashonline.gr, εκεί θα βρείτε πολλές πληροφορίες, πολλές ειδήσεις, θα βρείτε και για τον κύριο Μπαλτάκου και για τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΡΤ και πολλά άλλα πράγματα. Επίσης, όσοι είστε γερμανόφωνοι ή εσείς που με βλέπετε από τη Γερμανία, υπάρχει το γερμανόφωνο site του Crash Online, το crashonline.de, Deutschland. Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Σπανού, τη φίλη μου εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αμυρίδη. Να πάτε καλά στην Ευρωβουλή, προς την Ευρωβουλή. Το φίλο μου τον κύριο Ταμίλο. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας αύριο. Τελευταίο χωρίς αναισθητικό και το βράδυ μην χάσετε Ελεύθερο Σκοπευτή. Μεγάλη παράσταση εδώ στο κανάλι Ε.